Χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον από το καταναλωτικό κοινό, ξεκίνησε σήμερα τυπικά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η οικονομική δυσχέρεια, ο καλός καιρός και οι αυξημένες τιμές στη διάθεση του πετρελαίου λειτουργούν ανασταλτικά στη ζήτησή του από τους πολίτες. Ξεκινάει σήμερα το διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και εμείς σαν μεταπολιτές ή σαν πρατηριούχοι του πετρελαίου θέρμανσης δεν έχουμε ακόμα καλά προμηθευτεί, διότι περιμένουμε την πτωτική τάση η οποία υπάρχει στις διεθνείς αγορές να μεταφραστεί σε μείωση της λιανικής. Οπότε καλό θα είναι για τις επόμενες 2-3 μέρες να μην προμηθευτούμε πετρελαίου θέρμανσης και να τα αφήσουμε από εβδομάδα. Πολύ θα θέλαμε να είχε η αποφάση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών να ήταν διαφορετικές, είτε σε επίπεδο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε το δικαίωμα στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης προς όλους. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε ο καταναλωτής να προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή που να είναι κάτω από τα 80 λεπτά. Η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης έπεσε κατακόρυφα κατά 70% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εξαιτίας της αύξησης της τιμής του μετά από την εξίσωση του ειδικού φόρου με τον αντίστοιχο που επιβάλλεται στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με έρευνες, το 31,3% των οικοκυριών σταμάτησαν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης το 2013. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο προσθέθηκαν περίπου 725.000 νοικοκυριά της χώρας σε εκείνα που έκλεισαν τα καλοριφέρ τους από το 2012 και μετά, λόγω της κρίσης και των αυξημένων φόρων στα καύσιμα. Εσείς θα βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης φέτος? Τώρα καλοκαίρι είναι ακόμα, αλλά έχω, πέρυσι έβαλα πολύ και έχω λίγο. Θα βάλω οπωσδήποτε, θα βάλω πάλι. Δεν θα βάλω. Έχουμε από τα περσινά, από τα προπέρσινα. Θεωρείτε ότι είναι ακριβό, ότι παραμένουν οι τιμές στους υψηλά επίπεδα? Ναι, είναι ακριβό σε σχέση με τα εισοδήματα που έχουμε. Είναι πολύ ακριβό. Πιστεύω ο κόσμος, όλοι οι χανιώτες, να μπορούν να πάνε πετρέλαιο θέρμανσης. Να του δοθεί ευκαιρία να μην κρυώνει ο κόσμος. Την ίδια ώρα, άλυτα παραμένουν αρκετά από τα προβλήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση του συστήματος εισρωών νεκρών στα πρατήρια. Το πρόβλημα δεν είναι ένα, είναι πολλά. Και από τις εταιρείες εγκατάστασης, οι οποίες δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να μπορέσουν και τα απαιτούμενα συνεργεία για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Δεύτερον, το πρόβλημα που υπάρχει είναι οι ογκομετρήσεις. Είναι ένα θέμα που θα το ξαναβρούμε μπροστά μας μετά το τέλος του Νοέμβρη. Και δυστυχώς αυτό, εάν δεν λυθεί, τα συστήματα εισρωών νεκρών στην τρίτη ζώνη, πολύ φοβούμαι ότι θα περάσει και το 16 για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.